που γίνεται από το κέντρο. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Κατερίνα, κάτι λέγαμε πριν για το παιδί, έτσι όπως εξελίσσονται οι πληροφορίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι το παιδί αυτό κινείται 4 χρόνια κάπου. Αλλά εκείνο που μου κάνει τρομερή εντύπωση και σε πολλούς κάνει εντύπωση είναι το γιατί δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τους δικούς του. Δηλαδή το παιδί αυτό που μοιραία δεν είναι κλειδωμένο, κινείται. Και αν αποκλείσουμε το γεγονός να του έχει συμβεί κάτι, γιατί δεν έρχεται σε επαφή. Δηλαδή μια ψυχολόγος, τι θα έδινε, τι εξήγηση θα έδινε σε αυτό. Πιστεύω ότι είναι ολοφάνερο, όπως μπορείτε να καταλάβετε όλοι σας, ότι ένα παιδί που ζει σε ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον με τόσο έκδηλα συμπαθητικούς γονείς, που αυτό είναι, το βλέπουμε όλοι ότι είναι τόσο συμπαθητικοί, δεν υπάρχει περίπτωση για μένα και είμαι εδώ απόλυτη ότι δεν θα ζητούσε την επαφή με τους γονείς του, ιδιαίτερα με τη μητέρα του, που ήταν τόσο προσκολλημένο. Αναφυσβήτητα, κάποιοι άλλοι παράγοντες έχουν επισέλθει, τους ξέρουμε όλοι μας αυτούς τους παράγοντες, που ασκούν σωματική βία στα παιδιά και ψυχολογική πίεση. Όχι μόνο στο Γεωργάκη και σε πάρα πολλά άλλα παιδιά. Για μένα μόνο αυτός ο παράγοντας είναι ο πιο πιθανός. Χρυσούλα, νομίζω ότι και τα τηλέφωνα το είπαμε αυτό πάλι, ότι έχουν αλλάξει από τότε που τα ξέρω το παιδί. Ναι, όταν χάθηκε είχαμε άλλο αριθμό τηλεφώνου και εμείς και οι γονείς μου που είναι δίπλα και τους ήξερε το παιδί απ' έξω τους αριθμούς. Μετά άλλαξαν, γίνανε ψηφιακά τα τηλέφωνα και να προσπαθούσε το παιδί να έρθει σε επαφή μαζί μας. Θα δώσουμε σε λίγο και τα τηλέφωνα για κάθε ενδεχόμενο να το έχουμε. Να σου πω κάτι, τι από την Κρήτη που ήρθες, θέλω να μεταφέρει μια εικόνα της γιαγιάς, του παππού εκεί, του αδερφού σου, του γιού σου, του μεγάλου, του Γιάννη, τον οποίο δεν ήθελαμε να βάλουμε σε μια άλλη ταλαιπωρία, σε μια νέα ταλαιπωρία. Θα ήθελα να μεταφέρεις έτσι σαν σύντομα μια εικόνα όλων αυτών των ανθρώπων, αλλά και όλων των κριτικών που είναι στο πλευρό σας. Γενικά η ζωή τους άλλαξε, έχει γίνει αβάσταχτη, η μόνη τους ελπίδα είναι πότε θα βρεθεί ο Γιώργος να ξαναγελάσουν. Ο Γιάννης δεν μπορεί να τα αντέξει. Δεν μπορεί να ζήσει πια μέσα στο σπίτι με το ίδιο περιβάλλον όπως είχε μάθει τον αδερφό του, που τον είχε και φίλο, ήταν πολύ δεμένοι μαζί. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο. Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει αυτό ακόμα ότι ο Γιώργος είναι μακριά μας. Και το μήνυμα βέβαια που στέλνουν όλοι οι κριτικοί είναι αυτός που ξέρει να βγει και να μιλήσει. Και εμείς δεν θα τον αφήσουμε έτσι. Θα θεωρήσω να σε ρωτήσω το εξής. Από τις πληροφορίες που έχουμε από την γυναίκα που μας οδηγεί στον οδηγό του φορτηγού, δεν θέλω να πούμε πολλά στον αέρα, αλλά θέλω να πούμε το εξής. Μπορούμε να πούμε ότι οι έρευνες αυτές που έχουμε και τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας μας οδηγούν στην Αττική. Πιθανό. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κλείσουμε. Θα το βεβαιώσουμε. Αυτή το είδε το παιδί με στο φορτηγό. Με κάποιες άλλες μικρολεπτομέρειες που αυτές να μας οδηγούν πουθενά. Ίσως στην Αθήνα. Ίσως. Δεν είναι σίγουρο όμως. Θα δούμε. Γιατί πάνε και 4 χρόνια τώρα. Ναι, από τότε. Ναι, γιατί η κυρία που βγήκε ήξερε πάρα πολλά. Ήταν και το τηλεφώνημα που περιμέναμε όλοι να βγει από επαρχία. 4 χρόνια. Να δούμε. Θα ήθελα τώρα να σταθούμε λίγο στα χωριά, τα δύο. Είναι η Δήμητρα και το Σπάθαρη. Και γιατί ήθελα να σταθούμε εκεί. Γιατί εκεί κρύβεται και το μυστικό του χαμού του Γιώργου. Είπαμε και πριν ότι για πρώτη φορά μέσα στα 4 χρόνια και ίσως μετά από την ευαισθητοποίηση που έδειξαν οι κάτοικοι του χωριού Δήμητρα. Γιατί ίσως τους πέταξαν, αν θέλετε, το γάντι στους κοντοχωριανούς. Οι κάτοικοι λοιπόν του Σπάθαρη απαντούν για πρώτη φορά, λύνουν τις σιωπή μετά από 4 χρόνια. Θα ήθελα να δούμε πρώτα τι λένε σε ένα σύντομο βίντεο, τι λένε οι κάτοικοι του χωριού Δήμητρα και στη συνέχεια θα περάσουμε να δούμε τι απαντά το χωριό Σπάθαρη και πού μας οδηγεί. Να περάσουμε να δούμε λοιπόν το βίντεο. Προφορεί εδώ γύρω, δηλαδή τι συζητιέται, πώς χάθηκε αυτό το παιδί, αν ξηγεί και το κατάπιε, τι λένε τώρα. Ο καθένας έχει κάποια γνώμη. Εγώ όπως πιστεύω ότι το παιδί δεν είναι το πέρα πεθαμένο που λένε. Και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει ότι είδα ας πούμε αυτό το φορτηγό ή εκείνο το αυτοκίνητο να παίρνει το παιδί από τον δρόμο, δεν βρέθηκε κανείς μέσα στα 4 χρόνια. Όχι, δεν βρέθηκε τίποτα. Δεν είναι λίγο ανεξήγητο αυτό όμως. Είναι. Μήπως κάποιος έχει δει κάτι και φοβάται να μιλήσει. Δεν τα αποκλείω. Δεν τα αποκλείω. Αλλά μα δεν ξέρεις κάτι έτσι. Κύριε Κώστα, και 4 παιδάκια δικά σας είναι. 14, ναι. Πόσοι κατοικείστε εδώ στη Δήμητρα? 170. Και οικογένειες με παιδιά? Κάπου 7 οικογένειες. 7 οικογένειες. Η ζωή σας έχει αλλάξει όλο αυτό το διάστημα των 4 χρόνων μετά την εξαφάνιση του παιδιού? Φυσικά έχει αλλάξει. Προηγουμένως, πρωτού είχα χαθεί το παιδάκι εδώ πέρα,
Είχα τα παιδιά ελεύθερα, παίζανε, γυρίζανε στις πλατείες, οπουδήποτε. Τώρα χάθηκε το παιδάκι, ακούστηκε ότι χάθηκε το παιδάκι. Μαζευτήκαν τα παιδιά, οι γονείς τα φυλάνε πιο πολύ. Δεν αφήνουν να περπατάνε ελεύθερα στους δρόμους, γιατί πρέπει να είναι διάφορα αυτοκίνητα. Και είναι επικίνδυνο μετά από αυτό που έχει γίνει. Αν το παιδί, ζει, κάποιος ξέρει κάποιος να βγει να το πει. Και εγώ λυπάμαι για αυτό που έπαθε η κυρία εκεί, γιατί και εγώ μητέρα είμαι, 4 παιδιών και ξέρω τον πόνο της, τι πόνο περνάει που δεν μπόρεσε να βρει το παιδί της. Και ο Άγιος Νικόλας, ο προστάτης της Δήμητρας, μακάρι να τη δώσει το παιδί της πάλι, να το έβρει. Κύριε Καψή, και εσείς έχετε επαφή με το βουνό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, βόσκετε εκεί πρόβατα, τι κάνετε? Την εποχή εκείνη ναι. Την εποχή εκείνη ναι. Εσείς είχατε δει τις μέρες εκείνες κάτι για το παιδί? Εγώ τις 2 μέρες, Τετάρτη και Πέμπτη, ήμουν πρώτης μάρτυρος φάτσα του τόπου, που αν έκλαιγε παιδί ή αν φώναζε παππούς ή αν φώναζε έστω ένα πουλάκι, εγώ θα τα άκουγα. Δεν ακούστηκε το πράγμα. Συνήθως όταν έχετε κάποιο πρόβλημα, συνεννοείστε μεταξύ σας, φωνάζει ο ένας τον άλλον από το βουνό? Ακούγεται. Ουστείτε, ακούσατε ένα κλάμα, Κάτι τέτοιο είχε λεχθεί εδώ στο χωριό? Όχι. Ότι ακούσατε ένα παιδικό κλάμα? Θα σας απαντήσω γι' αυτό. Γι' αυτό έχει γίνει μια σύγχυση. Από το πρώτο βράδυ που μάθαμε το γεγονός αυτό, ξεκίνησαμε 25 άτομα και πήγαμε και στο μέρος εκείνο και ψάξαμε. Δεν βρήκαμε τίποτα. Στενοχωρηθήκαμε. Όλοι πήραμε τη θέση των γονέων και το... Αλλά δυστυχώς. Και εν συνεχεία μετά ψάχναμε όλες τις μέρες. Δυστυχώς όμως δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα. Τώρα, αν έχει φύγει το παιδί, όπως λένε, ακούγονται ότι έχει φύγει το παιδί. Κάποιος λένε σπαθαρίως, το είδε εδώ κάτω προς το εργοστάσιο. Το έχουν δει κι άλλοι και δεν το μαρτυράνε. Μετά μάθαμε ότι το είδε και ο Ανδρέας Αδούρος, αφού πέθανε όμως. Τι να καταλάβεις τώρα. Εγώ το παιδί δεν αμφιβάνω από τις σπαθαρίως ότι έχασε. Εγώ θα ήθελα να απευθύνω κάποια έκκληση προς όλους εδώ τους κατοίκους του χωριού μας και γενικότερα της περιφερίας μας. Εάν γνωρίζουν κάτι για τον μικρό Γιώργο, δεν υπάρχει λόγος και φόβος να βγουν και να μας το πούνε. Εμείς θα χαρούμε τόσο πολύ που θα ανταποδώσουμε αυτή την ευχαρίστηση. Μπήκε στα 4 χρόνια που χάθηκε το παιδί. Περιμένουμε με αγωνία όλοι οι χωρικοί και ολόκληρη η Ελλάδα να μάθουμε από κάποιον ή από κάποιους, όποιος ξέρει κάτι για το παιδί, να μας ενημερώσει για να... για να ανασάνει η οικογένειά του και ολόκληρο το χωριό και ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο πλήγμα για μας. Πολύ μεγάλο πλήγμα. Και την περισσότερη ευθύνη τη φέρνουμε εμείς οι χωρικοί. Έχουμε τη μεγαλύτερη στενοχώρια, έχουμε το μεγαλύτερο αυτό, αλλά έχουμε και το μεγαλύτερο έλεγχο από ολόκληρο τον άλλο κόσμο. Δεν μπορούμε να απαλλαχτούμε εμείς αν το παιδί δεν παρουσιαστεί. Αν το παιδί δεν βρεθεί, εμείς δεν πρόκειται. Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από το χωριό και από ολόκληρη την κοινωνία και πρώτον από την οικογένεια Θεοδόρου Παρασκευοπούλου και από τη Χρυσούλα, τη μάνα. Ο Θεός ξέρει σήμερα πώς στέκεται και πώς μας βλέπει. Τι θα είναι την πολύ λυπηρό. Ήρθα την Κρήτη το παιδάκι, ναι. Θα την Κρήτη και χάθηκε στην Πελοπόννησο. Ναι, βέβαια. Και μέσα στο χωριό, Εδώ δεν χάθηκε μέσα στο χωριό, χάθηκε στα όρια Σπαθάρου. Να μην μας βγάζουν και τις Πελοποννήσεις αδιάφορους προς τα έξω. Έτσι δεν είναι. Βγάζουμε και κακή εικόνα οι Πελοποννήσιοι. Δεν χάθηκε στο χωριό και γι' αυτό επιδιώκω και επιθυμώ και εγώ και όλοι μας φαντάζουμε δεν θα υπάρχει άνθρωπος όποιος ξέρει κάτι να υπήρχε για το παιδί και να βρεθεί το παιδί να απαλλαγούμε. Να φύγει διότι είμαστε καταδικασμένοι. Αν το παιδί δεν βρεθεί, δεν παρουσιαστεί, εμείς όλοι μας και διότι είμαστε γεγέροι, θα πεθάνουμε όλοι με ένα βάσανο μεγάλο. Και οι σπαθαρέοι, θα ήθελα και σε αυτούς να απευθυνθώ ειδικότερα, αν κάποιος γνωρίζει, να μας το πει, είμαστε πατριώτες, είμαστε κοντοχωριανοί. Ακούσαμε λοιπόν τους κατοίκους του χωριού Δήμητρα
να μιλούν για αυτή την εξαφάνιση που τους έχει πολύ στοιχήσει και να ρίχνουν, αν θέλετε, το γάντι στους κοντοχωριανούς από το Σπάθαρι να μιλήσουν επιτέλους. Σε λίγο, πριν ακούσουμε θα ακούσουμε δύο τηλεφωνήματα, αλλά μετά θα περάσουμε να ακούσουμε τι λέει το χωριό Σπάθαρι. Για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια, φαίνεται, βγαίνει στον αέρα ότι και κάποιος άνθρωπος που τελικά πέθανε, φαίνεται ότι θα έπρεπε να πεθάνει για να μιλήσουν κάποιοι άλλοι, είδε και αυτό το παιδί. Αλλά εγώ δεν θέλω να πω τίποτα αν δεν ακούσετε κι εσείς τους κατοίκους τους ίδιους να μιλούν σε λίγο σε ένα σύντομο πάλι βίντεο. Θα πρέπει να κάνουμε μέχρι τώρα ένα τσεκάρισμα να δούμε πού οδηγούμεθα απόψε. Από ό,τι είπαμε και πριν, έχει έρθει εδώ και μια ομάδα ιδιωτικών αστυνομικών που έχουν στήσει ήδη ένα επιτελείο επάνω και συνεργάζονται με τους συναδέρφους. Ήδη και κάποιοι ιδιωτικοί αστυνομικοί κινούνται σε άλλες πληροφορίες που έχουμε, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μόνο τα τηλεφωνήματα που βγαίνουν στον αέρα, είναι και πάρα πολλά άλλα που ελέγχονται από ειδικούς ανθρώπους. Κινούνται λοιπόν οι αστυνομικοί σε κάποιους άλλους χώρους. Ήδη το 100, το κέντρο της άμεσης δράσης που απόψε μας βοηθά, είναι σε επαφή με την ασφάλεια γιατί δύο συγκεκριμένες πληροφορίες από τις 4 τελικά που έφτασαν στο κέντρο της άμεσης δράσης, που απόψε είναι σε ετοιμότητα για να βρούμε το παιδί αυτό, το Γεωργάκη, είναι λοιπόν σε επαφή το κέντρο του 100 με την ασφάλεια και στείλουν μια επιχείρηση για να μπορέσουν να κινηθούν σε κάποιους χώρους όπου ειδικά στον έναν φαίνεται ότι πρέπει να είναι το παιδί αυτό, αν είναι ο Γεωργάκης, αν δεν έχουμε στα χέρια μας κάτι, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Και όχι μόνο το παιδί αυτό, αλλά και άλλα παιδιά. Οπότε, επειδή είναι πολύ σοβαρή η πληροφορία, στείνεται μια επιχείρηση, όχι ερασιτεχνικά και όχι βιαστικά, προκειμένου να έχουμε αποτέλεσμα, καλύτερα να γίνει μια οργανωμένη δουλειά. Εμείς από εδώ και πέρα, όπως μας παρακάλεσαν και οι αστυνομικοί, δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στα πόδια τους. Δώσαμε αυτή την πληροφορία που είναι πάρα πολύ σημαντική, επιμένω. Και από εκεί και πέρα, το 100 θα διαβιβάζει τώρα στην ασφάλεια και η ασφάλεια με εισαγγελέα θα κινηθούν αρμοδίως, χωρίς εμείς να είμαστε στα πόδια τους. Μας το ζήτησαν, έχουν τους δικούς τους ρυθμούς. Θα δουλέψουν όπως κρίνουν αυτοί για να έχουμε αποτελέσματα, το τονίζω. Θα πρέπει επίσης να πω ότι και οι ρεπόρτερ μας προσπαθούν να κινηθούν όσο μπορούν σε κάποια νοσοκομεία που έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως είναι το Μαλία Φλέμινγκ και τα παιδιατρικά νοσοκομεία. Είναι βέβαια και αργά, αλλά θα συνεχίσουν και τις έρευνες στο πρωί. Εκεί στο Βασίλειο Ζέρβα, που είναι στην ασφάλεια, πηγαίνουν συνέχεια τηλεθεατές και δίνουν πληροφορίες, δίνουν μαρτυρίες. Μέχρι τώρα λοιπόν, από όσα έχουμε στα χέρια μας, οδηγούμεθα σε κύκλωμα που εκμεταλλεύεται παιδιά ανήλικα. Και σε πορνεία και σε φανάρια για να πουλούν μαχαρτομάντιλα και διάφορες εικονίτσες και τέτοια πράγματα. Ένα κύκλωμα για το οποίο ερευνά ήδη και ο εισαγγελέας και θα δώσουμε την κασέτα αυτή και ό,τι άλλες πληροφορίες έχουμε στον αρμόδιο εισαγγελέα που έχει ήδη επιληφθεί και έχει ανοίξει φάκελο για αυτά τα κυκλώματα. Θα ήθελα πριν περάσουμε να δούμε την απάντηση των κατοίκων του Σπάθαρη, τη σημαντική αυτή απάντηση από κάποιους ανθρώπους, να ακούσουμε άλλα δύο τηλεφωνήματα που έχουμε στην αναμονή και να περάσουμε συνέχεια στο χωριό Σπάθαρη. Να ακούσουμε το πρώτο τηλεφώνημα που είναι στην αναμονή. Ορίστε. Ναι, κυρία Νικολούδη. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Το παιδάκι αυτό το είδα εγώ. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι συγκεκριμένη ώρα τώρα. Ή σήμερα ή χθες, μάλλον σήμερα. Ναι. Λοιπόν, περπάταγε εδώ στη γειτονιά μου. Και το κοίταξα σαν να κάτι να μου μοιάζει. Δεν ξέρω πώς αυτή. Και όπως το κοίταζα, τα ίδια και αυτό με κοίταζε με μια εκφράση σαν να φοβόταν κάτι, σαν να ήθελε να φύγει κτλ. Λοιπόν, ήρθα εδώ. Ψυχάστηκε αυτό. Βλέπω την τηλεόραση, το πρόγραμμα που έχετε και βλέπω το παιδάκι σε φωτογραφία. Αυτό το ξανά είχα δει και παλαιά που το είχατε πάλι. Ναι, ναι. Λοιπόν, λέω τη γυναίκα μου, φάω τη γυναίκα μου, λέω έλα εδώ γρήγορα. Αυτό το παιδάκι το έχω δει σήμερα. Μάλλον σήμερα λέω, ή εχθές σήμερα. Σε ποια περίπτωση? Ναι, το έχω δει λέω, αλλά δεν θυμάμαι πού. Εδώ στη γειτονιά, πού ακριβώς λέω. Όταν λέτε γειτονιά, όταν λέτε γειτονιά, ποια περιοχή περίπου? Τώρα θα σας πω. Λοιπόν, μετά από λίγο, από 10 λεπτά, ένα τέταρτο, βγαίνει ο οδηγός στο λεωφορείο, στην ασφάλεια. Ναι. Και σας είπε συγκεκριμένα. Ναι, ναι, ναι. Η Διαγιού και ναι, 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 λοιπόν, ναι. Ακριβώς εκεί. Α, και λέω, αυτό το παιδάκι, ναι. Είναι, λέω τη γυναίκα μου που έχω δίκιο. Ναι. Το παιδάκι το έχω δει εδώ. Γιατί εγώ δεν έχω φύγει σήμερα και χθες από τη γειτονιά μου στα 200 μέτρα. Ναι. Να σας πω, η πληροφορία σας λοιπόν είναι η ίδια με του οδηγού που ακριβώς, βγήκε στην ασφάλεια. Ακριβώς. Μάλιστα. Εντάξει κύριε, θα την ελέγξουμε γιατί δεν θέλω να πείτε και στον αέρα άλλες λεπτομέρειες. Εντάξει. Από ό,τι με ειδοποιούν οι συνάδελφοι, τους έχετε δώσει ήδη κάποια στοιχεία. Ναι. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που πήρατε. Εγώ ευχαριστώ και έχουμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Να ακούσουμε και το άλλο τηλεφώνημα πριν περάσουμε να δούμε το σύντομο βίντεο με το Σπάθαρι. Ναι. Είστε στον αέρα. Κύριε Νικολούλη. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι ένα οδηγός σε λεωφορείο. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα δούλευα το λεωφορείο 202 Χαραυγή Ακαδημία. Ναι. Διαστάβωση Καλλιρόης και Βουλιαγμένης. Ναι. Ήταν αυτό το παιδάκι, ήταν στον παππίς δίπλα στο τράμι μου, με μου να μου δώσει χαρτομάτιλο
Δεν το πήρα. Έφυγα. Μετά από μία ώρα, μία μισή που κατέβαινα, μπήκε στο λεωφορείο μέσα ο Γιωργάκης, μία γύφτισα και άλλα πέντε μαζί παιδάκια. Ναι. Κοίτασα τον καθρέφτη, τη λέω, εισιτήριο έχεις. Μου λέει, είμαι πολύτεχνη. Σταματάω, τα βάτω χειρόφωνο, πάω πίσω, λέω, δεν μου τις κάρτες του πολύτεχνου. Μου βγάζει τέσσερις, ο Γιωργάκης ήταν στη γωνία, στο τελευταίο κάθισμα, στην τετράδα, στη γωνία. Ναι. Μου λέω, εσύ δεν έχεις εισιτήριο. Και κατέβασε το κεφάλι του. Του λέω, εσύ δεν είσαι γύφτος. Κοκκίνησε λιγάκι και κατέβασε το κεφάλι του. Του λέω, κατέβα κάτω. Και άρχισε και μέρες εφταγήθηκα. Κατέβηκε στην Ακαδημία, έφυγε. Την Τρίτη δούλευα 140 γλυφάδα πολύγωνο. Ναι. Είδα τη γύφτη αυτή, είναι μια ψηλή μελαχρινή, με γκριζοξανθά μαλλιά, σε ένα φορτηγάκι δάτσιον, καθότανε και έτσιτανε τέσσερα παιδάκια στο φανάρι και πουλάγανε λουλούδια και χαρτομάτιλα και ο Γιωργάκης δεν ήτανε. Το ένα το κοριτσάκι το γνώρισα και ήταν μαζί με τον Γιωργάκη στο φανάρι. Μάλιστα. Είσαι και μου λέει θείο, να σου καθαρίσω τον μπαμπρίς. Λέω δεν φτάνει να ανέβεις απάνω στο λεωφορείο, αγόρι μου να του καθαρίσεις το λεωφορείο του μπαμπρίς. Και έφυγα. Να δούμε γιατί. Πάντως να προσθέσω γιατί το παιδάκι αυτό έχει πέσει στους γύφτους. Να δούμε αν είναι αυτό γιατί είναι και ομοιότητες, ξέρετε, που τα παιδιά λίγο πολύ μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το γνωρίζω το παιδάκι αυτό γιατί είναι η δουλειά μου αυτή που το φανάρι αυτό το περνάω την ημέρα 20 φορές. Εντάξει κύριε, ευχαριστώ πολύ και εσάς. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Είναι γεγονός που μας παίρνουν πολλοί και μας ρωτάνε ότι πώς είναι δυνατόν όλα αυτά τα παιδιά που βλέπουμε στα φανάρια, όλοι τα βλέπουμε, να πουλούν πότε χαρτομάτιλα, πότε να θέλουν να πλύνουν τζάμια. Και βλέπουμε ότι, δεν είναι, ότι είναι και άλλα παιδιά, δεν είναι μόνο Αλβανόπουλα που σου ζητούν βοήθεια. Ότι πώς είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να είναι έτσι ελεύθερα και να μην γίνεται μια επιχείρηση, όλα αυτά τα παιδάκια να τα παίρνουν και να τα ελέγχουν, να δουν το ένα μπορεί να του οδηγήσει σε κάποιο άλλο. Γιατί μιλάμε για ένα κύκλωμα πλέον. Μας παίρνουν και μας ρωτούν αυτό. Λέει ότι επειδή έχετε ήδη τη σύνδεση με την αστυνομία, ότι γιατί δεν γίνεται μια άμεση κινητοποίηση στους δρόμους όλους. Να γίνει ένας έλεγχος, να δουν από πού προέρχονται αυτά τα παιδιά, ποιοι τα εκμεταλλεύονται. Και νομίζω ότι κάπου έχουν δίκιο. Θα πρέπει κάποτε, ξέρω ότι μας ακούει και η αστυνομία γιατί μας βοηθά απόψε, έχει δοθεί ήδη και εντολή και μας παρακολουθούν και τα τμήματα, ότι θα πρέπει κάποτε και ίσως και με εντολή εισαγγελέα, δεν ξέρω, να γίνει μια επιχείρηση και να ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία. Ποια είναι τα παιδάκια που είναι στους δρόμους, ποιοι τα εκμεταλλεύονται. Το θέτω πλέον ανοιχτά και από αυτή την εκπομπή. Με ειδοποιούν όμως ότι έχουμε κι άλλο ένα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα, να τα ακούσουμε κι αυτό. Ναι. Γεια σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια πληροφορία. Είμαι αυτοκινητιστής, ταξιτζής. Ναι. Και είχα πάρει έναν κύριο από την Άνω Κυψέλη. Ναι. Και συγκεκριμένα είχε χαλάσει το αυτοκινητό του, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων να πούμε. Και τον πήρα και τον πήγα και μου λέει θα πάω να μαζέψουμε με τα παιδιά μου. Τα έχω αφήσει, μου λέει, στον δρόμο. Από πάνω εκεί. Ναι, αν είναι κάτι που μας προσδιορίζει. Συγκεκριμένα. Μην το πείτε στον αέρα. Ναι, αν είναι κάτι που προσδιορίζει μια περιοχή, ας μην το πούμε στον αέρα. Ναι, συγκεκριμένα. Στον αέρα θα το πω τώρα. Όχι. Μ' ακούτε λίγο. Το έχω πει στο κοντρόλ. Ναι, στο κοντρόλ, ναι, όχι σε εμάς στον αέρα, γιατί καταλαβαίνω, με ειδοποιούν τα παιδιά ότι μην πείτε στον αέρα αυτό. Το πήγατε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, έτσι. Βεβαίως. Όχι, ας μην το πούμε στον αέρα για πολλούς λόγους. Γιατί πήγαινε και μάζευε παιδιά, 6 συνολικά. Ναι. Τα είχε και τα πουλούσε εικόνες. Ναι. Και στο τέλος, μόλις τα βάλε μέσα, τότε συγκεκριμένα συνειδητοποίησα εγώ. Αλλά τώρα που βλέπω το εκπομπή σας. Ξέρετε κάτι, κύριε. Ναι. Θα παρακαλούσα πάλι τώρα να έχετε μία επαφή με το control. Control. Ναι, και να. Έχω συζητήσει βεβαίως με ναι, το control. Ναι. Και να δώσετε και κάποιες άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες για να δοθεί και η δική σας πληροφορία. Επειδή είναι σοβαρή από ό,τι με ειδοποιούν οι συνάδελφοι. Να δοθεί στο κέντρο του 100 που απόψε είναι σε ετοιμότητα και συγκρατεί όλες αυτές τις πληροφορίες. Ναι, έχω πάρει 100. Καλά, ας κάνουμε άλλη μια προσπάθεια και τώρα. Εντάξει, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Εγώ παρακαλώ και εύχομαι με όλη μου την ευχαρίστηση, γιατί και εγώ πατέρας είμαι, παιδιά έχουμε και μακάρι όλοι οι γονείς υπάρχει. Βεβαίως ευχόμαστε το κάθε καλύτερο και για τους γονείς και για οποιονδήποτε γονείς. Μακάρι να υπάρχει ευαισθητοποίηση από όλους μας και όταν βλέπουμε τέτοια παιδιά, αν είναι δυνατόν, να όλοι να ευαισθητοποιούμεθα και να τα οδηγούμε ή στην αστυνομία ή τέλος πάντων να γίνει πλέον, το τονίζω και πάλι, μια οργανωμένη επιχείρηση να βρούμε από πού προέρχονται όλα αυτά τα παιδιά που κυκλοφορούν αδέσποτα και ολεκτικά στους δρόμους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Και θα ήθελα τώρα να περάσουμε να δούμε το σύντομο, το λιγόλεπτο βίντεο από το χωριό Σπάθαρη και το θεωρώ σημαντικό γιατί εκεί τόσα χρόνια πηγαίναμε και δεν είχαμε ποτέ κουβέντα με τους κατοίκους. Ίσως επειδή έγινε και η προηγούμενη κουβέντα από τους άλλους κατοίκους του Δήμητρα, αποφάσισαν και οι κάτοικοι πλέον να μιλήσουν. Μετά από 4 χρόνια. Να δούμε λοιπόν παρακαλώ αυτό το λιγόλεπτο βίντεο από το χωριό Σπάθαρη. Το
Λοιπόν, το χωριανή σας λένε ότι εδώ στο Σπάθαρι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν, δηλαδή πέρα από τον κύριο Τζόρτζι είναι και άλλοι που είδαν πραγματικά το παιδί να φεύγει από το βουνό και να κατευθύνεται στον κεντρικό δρόμο. Τώρα έχουν περάσει 4 χρόνια και επειδή κάνουμε αυτή την προσπάθεια, μήπως τελικά μπορούν να βγουν και άλλοι να πούν ότι ναι, το είδαν, να διευκολυνθούν οι έρευνες. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι το είδαν το παιδί. Συγκεκριμένα ο πρώτος που το είδε πρέπει να το είδε πρωινές ώρες οπωσδήποτε την ώρα που βγήκε από το μέρος που είχε ξενυχτήσει, στο βουνό. Πέρασε στο κεντρικότερο δρόμο και ο αποκλειστικός δρόμος που θα πέραγε ήταν εκεί που ήταν ο γέρος αυτός. Επανειλημμένος τον ερώτησα, του λέω το όνομά του Μπαρμπαντρέα. Μπαρμπαντρέα, του λέω, εσύ γνωρίζει για το παιδί οπωσδήποτε. Δεν μου απάνταγε έτσι όπως ακριβώς θα χρειαζόταν να μου πει όχι, ξέρα. Δεν μου απάντησε. Ξανά μια μέρα περνάει από εδώ, τον γέρασα, τον κάλεσα, καθίσαμε. Είχε το γάλα στα χέρια. Του λέω, δεν φοβάσαι, δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Του λέω, αν είδες το ελάχιστο, πες να πάρουν τα μέτρα τους οι γονείς του. Μου έκανε έτσι το κεφάλι. Αρρώστησε και πήγα μια εβδομάδα πρωτού πεθάνει, πήγα στο σπίτι του. Το συζήτησα με τη γυναίκα του, ρώτησα και τον ίδιο και με το κεφάλι σηκωμένο απάνω, όχι μου λέει, δεν ξέρω τίποτα εγώ. Δεν για τον άλλον που λένε, που λέει ο πατέρας του παιδί ο Θοδωρής, πιστεύω και αυτός πρέπει να είδε. Ότι το παιδί πέρασε από τους Πάθαρη, πρωινές ώρες πέρασε. Κύριε Πρόεδρε, σε εσάς έχει έρθει κάποιος κάτοικος εδώ ή κάποιος από άλλο χωριό να σας πει ότι πραγματικά είδε κάτι? Πρώτα-πρώτα να σας πω ξεκάθαρα δύο λόγια για την όλη υπόθεση. Θέλω να συγχαρώ το κανάλι σας που μετά από τόσα χρόνια προσπαθεί να δώσει κάποιο φως στη μεγάλη υπόθεση που μας συνετάραξε όλους. Συμμεριζόμαστε απόλυτα όλοι οι κάτοικοι τον πόνο και την αγωνία των γονέων του πατέρα και της μάνας που προσπαθούν να ψάξουν να βρουν το χαμένο τους παιδί. Προκειμένου να δώσουμε κάποια διασάφιση και να διώξουμε ορισμένες συννεφίες που υπάρχουν εδώ πέρα, ότι κάτι μπορεί να γνωρίζουν οι κάτοικοι του χωριού μας, είναι αδιανόητο να έτυχε να δει άνθρωπος το παιδί και να μην το μαρτυρήσει. Εδώ μιλάμε για χαμό παιδιού. Δεν μιλάμε για φόνο, ούτως ώστε να δυσκολευτεί κάποιος κάτοικος και να δυσκολευτεί να δώσει την πληροφορία. Εάν όμως δεν το έχει πει, τι θα του λέγατε τώρα, έστω και μετά από 4 χρόνια. Εάν υπάρχει κάποιος που κάτι ξέρει και για τον ΑΒ λόγο δεν το είπε. Θα του κάνω μεγάλη έκκληση και αυτό είναι για όλους μας, ότι δεν υπάρχει τίποτα που να φοβάται. Τι να φοβηθεί ακριβώς για να το πει από τη δικαιοσύνη? Αντιθέτως, θα του δοθούν συγχαρητήρια και, εν πάση περιπτώσει, θα δώσει κάποιο φως στην όλη υπόθεση. Εμείς πάντως δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα. Συμμετέχουμε στην όλη προσπάθεια, στον πόνο. Εάν ξέραμε έστω και το ελάχιστο θα το λέγαμε. Κάποιοι είπαν ότι, ναι, λέει ότι όντως, ας πούμε, πρέπει να πέρασε. Το του πήξε να πήγε προς τίποτα. Δεν είναι βέβαιο. Πρώτα-πρώτα να υπενθυμίσουμε ότι είχε αναστατωθεί η περιοχή. Και επομένως, εάν ήταν κάτι, είτε κάτοικος λεγόταν είτε οποιοσδήποτε, θα το ομολογούσε. Και την απάντηση των χωρικών από το Σπάθαρι. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι έστω και μετά από 4 χρόνια, άργησαν βέβαια πολύ, και ίσως έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι βγήκε ο Μητροπολίτης της περιοχής και απείλησε με αφορισμό όσους ξέρουν και δεν μιλούν. Ίσως είναι σημαντικό λοιπόν όλα αυτά και το γεγονός ότι άρχισαν έστω και δειλά-δειλά να βγαίνουν κάποιες πληροφορίες για τον μικρό Γιώργο στον αέρα. Από αυτές τις πληροφορίες και ο πατέρας του Γεωργάκη, ο Θοδωρής Παρασκευόπουλος, βρίσκεται ήδη κάπου, σε έναν δρόμο. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι μια γυναίκα που την οποία σεβαστήκαμε και δεν θέλησαμε να βγάλουμε στον αέρα, είδε το παιδί μέσα σε ένα φορτηγό και από εκεί και πέρα πλέον οδηγούμεθα κάπου συγκεκριμένα. Είναι σημαντική πληροφορία και της κυρίας που βγήκε στον αέρα και που αυτή τη στιγμή ήδη κινητοποιεί την ασφάλεια για να οργανώσει μια επιχείρηση σε ένα χώρο. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βοηθούν όλοι απόψε, και οι εθελοντές και οι αστυνομικοί και οι ρεπόρτερ και όλοι.
Πιστεύω όλες αυτές οι πληροφορίες που δεν ακούστηκαν στον αέρα, το τονίζω για μια ακόμη φορά αυτό, γιατί είπαμε ότι να μπορούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι να προσφέρουμε ένα σημαντικό έργο, εφόσον έχουμε αυτή την ικανότητα της ζωντανής εκπομπής στην τηλεόραση. Και μπορούμε να προσφέρουμε πάρα πολύ μεγάλο έργο και στις αρχές. Το τονίζω αυτό για αυτούς που πετάνε συνήθως σε κακοήθειες και θέλουν να ελέγχουν αυτές τις εκπομπές με τον τρόπο που τις ελέγχουν. Ώρα λοιπόν τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει για κατόχους αυτοκινήτων που κινούνται σε χώρους συγκεκριμένους με παιδιά. Για κυκλώματα λοιπόν που εκμεταλλεύονται παιδιά. Όλα αυτά θα δοθούν στον εισαγγελέα και ήδη η αστυνομία στείνει και μια ολόκληρη επιχείρηση απόψε. Θα παρακαλούσα να συνδεθούμε με τον Βασίλη τον Ζέρβα που είναι στην ασφάλεια από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Βασίλη. Φως στο τούνελ, ελπίζω να μπει και φως. Βασίλη, είμαστε και πάλι μαζί. Βεβαίως και πάλι μαζί για ακόμη μια φορά και ηλικία από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Συγκεντρώνουμε λοιπόν και εμείς τις πληροφορίες. Έχουμε ήδη δύο ακόμη καταγγελίες από ανθρώπους που ήρθαν εδώ και μας βρήκαν και θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους. Τις θεωρούμε πολύ αξιόλογες και πολύ αξιόπιστες. Θα τις κρατήσουμε. Θα ανεβούμε και εμείς τώρα πάνω στον πέμπτο όροφο της ασφάλειας. Θα τις δώσουμε τις πληροφορίες αυτές και διακριτικά θα παρακολουθήσουμε από κοντά κι εμείς τις έρευνες που θα κάνει πλέον η αστυνομία. Έτσι, μήπως μπορέσει και φτάσει κοντά στα ίχνη του Γεωργάκη που σήμερα αναζητούμε. Βασίλη, θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι έφτασαν και σε εσένα και σε εμάς πληροφορίες από ανθρώπους που δεν ήθελαν να βγουν στον αέρα και που μιλούν για αυτά τα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ευαισθητοποιήθηκε ο κόσμος και μας δίνει πλέον αυτές τις πληροφορίες για να εξαρθρωθεί, αν είναι δυνατόν, το κύκλωμα αυτό εκμετάλλευση των παιδιών στην Αθήνα. Βεβαίως, υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες για αυτοκίνητα και μάλιστα, αλλά αυτά νομίζω ότι είναι καλύτερα να τα μάθει η αστυνομία παρά πολύ να σωστά. Τώρα στο. Πολύ σωστά. Θα παρακαλούσα όσον αφορά την επιχείρηση της ασφάλειας να μείνουμε λίγο απ' έξω εμείς. Έτσι, παρόλο που είμαστε και ρεπόρτερ και πρέπει να την καλύψουμε, είναι προτιμότερο να την καλύψουμε όταν θα έχουμε κάποια αποτελέσματα και όχι να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, στο έργο της αστυνομίας. Δεν είναι η δουλειά μας εξάλλου εμάς αυτή. Μας το η ζήτησαν, δουλειά μας φτάνει μέχρι εδώ. Μας το ζήτησαν. Εμείς μένουμε απ' έξω να συνεχίσει τώρα η ασφάλεια της έρευνας εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, που ήσουν εκεί. Πηγαίνεις και εσύ στο κέντρο τώρα, συνεννοείστε με τον αξιωματικό και βλέπετε πού βρισκόμαστε και τι μπορούμε να γίνουμε. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ήσουν εκεί και ευχαριστούμε και την ελληνική αστυνομία που μας βοήθησε. Χρυσούλα, θα πρέπει να κλείσουμε. Είναι 12.30 ώρα. Πιστεύω ότι οι έρευνες πλέον μπήκαν σε ένα πολύ καλό δρόμο. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι κρατήσαμε αυτή την ισορροπία και ότι δεν ακούστηκαν στον αέρα τα τηλεφωνήματα εκείνα που πιθανότατα μας οδηγούν κάπου. Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Εσύ δεν ξέρω, θες από ό,τι μου είπες να δώσεις κάποια άλλα τηλέφωνα στον αέρα για κάθε ενδεχόμενο. Ναι, να δώσουμε. Έχουμε το δικό μας το τηλέφωνο στην Κρήτη με κωδικό 0821 74254. Μόνο όμως για σοβαρές πληροφορίες. Ναι. Όχι για αυτά που γίνανε ένα χρόνο πριν ή δεν ξέρω, γιατί. Έχετε δεν μας αντιμετωπίζουν πουθενά. Ναι. Επίσης εδώ στην Αθήνα να δώσω ένα τηλέφωνο και από εκεί να μην δώσω πολλά και. Θα είμαστε 4-5 μέρες ακόμα. Θα είμαστε 4-5 μέρες εδώ. Θα μείνετε, ναι, γιατί. Ναι, και αν χρειαστεί και περισσότερες. Ναι. Είναι 98-26-4-55. Αν κάποιος έχει κάποια πληροφορία και θέλει να μας βοηθήσει, ας πάρει εκεί και εμείς θα τον ευχαριστήσουμε. Πάντως είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε κάτι πλέον στα χέρια μας μετά από 4 χρόνια και από ό,τι με ειδοποιούν και οι αστυνομικοί αυτοί που ήρθαν εθελοντικά να προσφέρουν εδώ τη βοήθειά τους και απόψε κινούνται, αλλά θα είναι και στο πλευρό σας αφιλοκερδός. Έτσι. Είναι ιδιωτικοί αστυνομικοί που θα εκτιμήσουν και άλλες πληροφορίες που δεν δόθηκαν στην αστυνομία. Γιατί είναι πάρα πολλές. Έχει κατακλειστεί το κέντρο επάνω. Θα είναι λοιπόν στο πλευρό σας οι άνθρωποι για να σας βοηθήσουν και εμείς μαζί και πιστεύω πλέον είμαι αισιόδοξη και από τα μηνύματα που έχουμε και τα τηλεφωνήματα που έχουμε ότι θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε κάπου. Και περισσότερο να βρούμε την άκρη. Του νήματος. Όχι μόνο του νήματος, αλλά τη συνέχεια μάλλον στην καταγγελία που έχεις ήδη εσύ. Του οδηγού, του φορτηγού που πήρε το παιδί από το σημείο εκείνο. Πού το πήγε. Νομίζω ότι εκεί οδηγούμεθα πλέον. Αγγελική, με τη βοήθεια τη δική σου, του σταθμού και γενικά των συνεργατών σου, πήρα απόψε κι εγώ και η γυναίκα μου κάποιο θάρρος να συνεχίσω το ψάξιμο, που πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει από την εκπομπή. Με τη βοήθεια της εκπομπής, της αστυνομίας, της Ιντερπόλ και όλων των συνανθρώπων μας, ίσως και εμένα μαζί με τη γυναίκα μου πάψει το μαρτύριό μας. Η Θοδωρή, εγώ το είπα και το τονίζω. Σήμερα είστε εσείς. Αύριο μπορεί άλλος. Να είμαι εγώ. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος που έχει το παιδί. Σίγουρα θα είναι κάποιος άλλος. Αλλά δεν εξαρτούν αυτά τα κυκλώματα. Σίγουρα θα είναι κάποιος άλλος. Και το παιδί μπορεί να παχθεί από το δρόμο. Μπορούμε σίγουρα να φανταστούμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ γιατί θα τρελαθώ. Εγώ είδα το παιδί μου στο χωριό διακοπές και δεν το είδα. Δεν μπορώ να το βρω ούτε ζωντανό ούτε πεθαμένο. Τώρα 4 χρόνια ψάχνω και δεν μπορώ να βρω τίποτα. Και δεν είναι είστε εσείς, είναι ο Νεκτάριος και είναι και ο Μπεν.
Τον Άγκο. Ναι, έχουμε τρεις περιπτώσεις. Άγκος, έχουμε ναι. τρεις περιπτώσεις στην Ελλάδα. Τρεις περιπτώσεις στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και δεν έχουμε, αν είναι δυνατόν. Πίσω από αυτά υπάρχουν κάποια κυκλώματα. Εκεί λοιπόν πρέπει να μπει βαθιά το νηστέρι. Αγγελική, προσπαθούμε όσο μπορούμε. Τι άλλο λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Ένα παιδί διακοπές. Ναι, το ξέρω.